Υποδεχόμαστε τον Υπουργό Επικρατείας στην τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχετε. Νομίζω ότι πρέπει να αναλώνετε χρόνο για να επιλέγετε τη μουσική που θα με υποδεχθείτε. Α, δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι βέβαιο ότι έχει πάντοτε μία σημειολογία, η οποία δεν έχουμε... είναι η πιο θετική. Bad medicine τώρα, δεν είναι, ξέρετε. Έχουμε playlist που λέει Γεραπετρίτης. Ναι, έχουμε μία λίστα. Για κάθε υπουργό πρέπει να σας πω ότι έχουμε λίστα, αλλά η δικιά σας είναι ιδιαιτέρως πλούσια. Και είναι και οι μουσικές επιλογές που μας ταιριάζουν και εμάς περισσότερο. Το Bad Medicine, ναι. Αυτό είναι τιμητικό. Bon Jovi, ναι, ναι. Σπουδαία προσωπικότητα του χώρου. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε. Ποιο είναι το άσχημο φάρμακο που αναφέρεστε, λοιπόν? Τώρα θα τα πούμε σιγά σιγά. Η ακρίβεια νομίζω είναι το άσχημο. Δεν θα σας πάρουμε από τα μούτρα που λένε λαϊκά από την αρχή. Θα το πάμε γλυκά γλυκά. Γι' αυτό θα κρατήσουμε τα κακά φάρμακα για αργότερα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την επιτάχυνση των ερευνών στο Σίδρο Γονάνθρακες. Και επειδή είχαμε μια διαφωνία με τον Νότη, θέλω να μας πείτε καταρχάς, αν γνωρίζετε, γιατί διακόπησαν αυτές οι έρευνες. Γιατί αυτές τις θυμόμαστε χρόνους να ξεκινούν και να σταματούν. Υπάρχει μια πάρα πολύ εύλογη εξήγηση, κύριε Χιώτη. Διότι το παρελθόντα χρόνο δεν ήταν οικονομικά η καλύτερη επιλογή το να κάνεις εξόρυξη. Γιατί? Διότι δεν ήταν οικονομικά ελκυστική η ευκαιρία, στο μέτρο που είχαμε χαμηλές διεθνείς τιμές φυσικού αερίου και βεβαίως ένα υψηλό κόστος θαλάσσιας εξόρυξης. Άρα, προκειμένου να προβείς στη μεγάλη διαδικασία, στο μεγάλο πλάνο της θαλάσσιας εξόρυξης, που πάντοτε, ξέρετε, έχει ένα στοιχείο αβεβαιότητας ή συγκυρίας, προτιμούσες να προμηθεύεις το φυσικό αέριο που ήταν σε πολύ χαμηλή τιμή και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν πάρα πολύ οικονομικά βιώσιμο αυτό το project. Τώρα βεβαίως τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι και η αύξηση, η σημαντική τεράστια αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου βάζουν μπροστά πάλι την ανάγκη να έχουμε εξορύξεις και για λόγους ασφάλειας των αποθεμάτων και για λόγους που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα της τιμής. Άρα, αυτό που πριν από την εισβολή της Ρωσίας φαινόταν ως οικονομικά μη ελκυστικό, σήμερα εμφανίζεται σχετικός αναγκαίο. Μόνο αυτός ο λόγος ήταν ή και οι αντιδράσεις που είχαν δημιουργηθεί, είχαν προκληθεί από περιβαλλοντικούς φορείς, τοπικές κοινωνίες, όχι στην Κέρκυρα, όχι στα Άγραφα, όχι στην Ήπειρο, όχι στον κόλπο της Κυπαρισίας. Τα διαβάζαμε και αυτά άλλα τα προηγούμενα χρόνια. Η περιβαλλοντική ευαισθησία υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Οι περιοχές οι οποίες επιλέγονται επί τη βάση πάρα πολύ αυξητηρών περιβαλλοντικών κριτηρίων. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προκαλέσουν δυσμενές περιβαλλοντικό στίγμα. Και για τον λόγο αυτό θα τηρηθούν πολύ αυστηρά όλες οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Δεν ήταν όμως οι αντιδράσεις το πρώτιστο, κύριε Χιώτη. Το βασικό ήταν ότι δεν υφίστατο ανάγκη να προχωρήσουμε σε ένα project το οποίο ήταν σχετικώς αμφίβολης, αν θέλετε, βιωσιμότητας, όταν μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια αγορά φυσικού αερίου που μας εξασφάλιζε σε πολύ προσιτή τιμή όλα τα αποθέματά μας. Διαβάζουμε τώρα εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές ότι σκέφτεται η κυβέρνηση να βάλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων. Τι λέτε γι' αυτό? Και στο χονδρεμπόριο του ρεύματος διαβάζω σήμερα. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές οι δυνατότητες που υπάρχουν, αλλά από την άλλη πλευρά λύσεις μαγικές δεν υπάρχουν. Αν υπήρχαν, κύριε Παπαδόπουλε, και είχε ότι μαγικές λύσεις, θα είχαν ήδη εισαχθεί από τις υπόλοιπες χώρες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα είχαμε λύσει το πρόβλημά μας. Οτιδήποτε... Με συγχωρείτε, αλλά ακούω ότι η Ισπανία, ας πούμε, και η Πορτογαλία έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, ακολουθούν ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσαμε κάλλιστα και εμείς να ακολουθήσουμε. Όπως το έκαναν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι. Με κάθε σεβασμό να σας πω ότι είναι τελείως διαφορετική αγορά, διότι εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της μεταφοράς. Κυρίως όμως είναι μια διαφορετικά δομημένη αγορά ενέργειας στην Ισπανία. Αν θέλετε να το εξηγήσουμε, αλλά είναι αρκετά τεχνικό το ζήτημα. Εγώ θα σας πω απλώς. Όχι, εμείς θέλουμε να γνωρίζουμε αν είναι στις προθέσεις σας και αν είναι στις προθέσεις σας
να γίνει κάτι για την καταπολέμηση της ακρίβειας, είτε αυτό είτε κάτι άλλο, πριν από τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής, πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είναι τέλη Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, ή αν θα περιμένετε μέχρι τότε τις αποφάσεις της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι εμείς ήδη έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις έτσι ώστε να ενισχύσουμε τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μας, διότι σας θυμίζω ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους και στις επιχειρήσεις αντανακλά στον πληθωρισμό και στα βασικά αγαθά. Όσο πιο ακριβή είναι η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, αυτό μετακυλίεται και στα καταναλωτικά προϊόντα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα έχουμε κάνει παρεμβάσεις σημαντικές έτσι ώστε κατά το δυνατό να αμβλύνουμε το ενεργειακό κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Έχουν γίνει αυτές οι παρεμβάσεις, έχουν κοστίσει περίπου 2 δις τους τελευταίους μήνες. Ναι, πράγματι, 400, αλλά δεν αρκούν. Εσείς το λέτε είναι ότι δεν αρκούν. 400 εκατομμύρια περίπου το μήνα οι παρεμβάσεις αυτές. Βεβαίως και δεν αρκούν. Η μεγάλη επιβάρυνση που δέχονται οι πολίτες είναι προφανής και κυρίως από την ενέργεια αλλά και σε άλλα αγαθά βασικής ανάγκης. Προσπαθούμε στο μέτρο των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων να παρεμβαίνουμε έτσι ώστε να απορροφούμε ένα κομμάτι του κόστους. Δεν μπορεί να απορροφηθεί ολόκληρο, είναι ολοφάνερο αυτό, διότι κάτι τέτοιο θα διατάρασε τη δημοσιονομική μας ισορροπία και επειδή ξέρετε κύριε Χιώτη, το να κατακτήσεις μια καλή παράσταση δημοσιονομικής σταθερότητας είναι κάτι το οποίο επιδρά στους πολίτες. Το κάναμε με είναι πολύ κατανοητό. Μεγάλο κόπο και κάθε φορά. Αλλά από την που άλλη πλευρά, επιτρέψτε μου. Αυτό μπορεί να μας δημιουργήσει δευτερογενείς συνέπειες πολύ σημαντικές. Ναι. Να διαταράξει την δευτερογενή αγορά των ομολόγων, να επηρεάσει το δανεισμό της χώρας και εν τέλει να επηρεάσει τους πολίτες τους ίδιους. Κατανοητό. Θα αλλά κάνετε, να καταλαβαίνουμε τι ρωτάμε και τι απαντάμε. Ναι. Θα βάλετε τελικά κάποιο πλαφόν, το σκέφτεστε, το μελετάτε. Το πλαφόν στην τελική τιμή των προϊόντων είναι πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Ναι. Θέλω να καταλάβετε το εξής. Όταν μιλούμε για ένα πλαφόν σε τελική τιμή, η οποία μπορεί να είναι και κάτω του κόστους, τι σημαίνει πρακτικώς? Ότι οτιδήποτε πάνω από αυτήν την τιμή ουσιαστικά καταβάλλεται από το ίδιο το κράτος. Το ίδιο το κράτος δηλαδή έρχεται και καλύπτει αυτό το έξτρα κόστος από το πλαφόν. Ουσιαστικά δηλαδή, για να το καταλάβουμε, οι πολίτες οι ίδιοι σε τελική ανάλυση θα πληρώσουν το υπερβάλλον από αυτό το πλαφόν. Αντιθέτως, η πιο σημαντική παρέμβαση και πιο ουσιαστική και πιο λειτουργική είναι να παρεμβαίνει στη χονδρεμπορική αγορά. Εκεί είναι το κρίσιμο να παρεμβαίνεις, έτσι ώστε να μπορείς να κρατάς τις χαμηλά τις τιμές. Και εκεί έγκυται ακριβώς και η πρόταση που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αυτή τη στιγμή συζητείται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα η δικιά μας διάσταση είναι να παρεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα αναμένετε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται να κάνετε κάτι νωρίτερα. Θα είμαι σαφής. Θα παρεμβαίνουμε διαρκώς στο να αμβλύνουμε τις συνέπειες για τους ευάλωτους, άρα θα ενισχύουμε το εισόδημα των ευάλωτων, θα αναμένουμε τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαρθρωμένη αγορά της ενέργειας και στη συνέχεια θα παρέμβουμε εκεί. Και βεβαίως, ταυτοχρόνως για να πω και αυτό, θα προσπαθούμε να ενισχύσουμε και το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. Θυμίζω ότι από 1η Μαΐου θα λειτουργήσει και η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Αντιλαμβάνομαι ότι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία βάζουν πλαφόν στις εταιρείες στις ΑΠΕ, που είναι πολύ φθηνότερο το ρεύμα, και τα υπερκέρδη των εταιρείων αυτών, λόγω τώρα ότι έχουν αυξηθεί η τιμή, τα χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν τα νοικοκυριά. Είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, ό,τι ενίσχυση δίνουμε προς τους ευάλωτους προέρχεται στην πραγματικότητα από το ταμείο, το οποίο είναι ένα ενεργειακό ταμείο, το οποίο καλύπτεται και από τα τέλη των ρήπων και από άλλες πηγές, και ουσιαστικά μεταφέρεται και πάλι στους πολίτες. Άρα ακριβώς την ίδια λογική έχουμε και εμείς όταν ενισχύουμε, απλώς είναι ένα άλλο μείγμα. Και να σας πω και το εξής. Αν ήταν μαγική η λύση, κύριε Παπαδόπουλε, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, θα την είχαν εφαρμόσει και οι υπόλοιπες 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι για να συμβαίνει μόνο εκεί, με αμφίβολα θα μου επιτρέψετε να πω αποτελέσματα, είναι προφανές ότι δεν πολύ είναι πιο υψηλή μια λύση τιμή, αυτό είναι το πρόβλημα, από την υπόλοιπη Ευρώπη.
έχουμε πολύ πιο υψηλότερες τιμές. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γι' αυτό λέω. Και ξέρετε, βλέποντας τι γίνεται με την ακρίβεια στην Ευρώπη, βλέποντας ότι η Λεπέν αυτή τη στιγμή σχεδόν χτυπάει την πόρτα της Πρωθυπουργίας, βλέποντας ότι σε άλλες χώρες έχουν βγει διάφοροι της Προεδρίας, ακροδεξιοί, αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι χτυπάει ένα συναγερμό στην κυβέρνηση. Χτυπάει ένα συναγερμό σε όλη την Ευρώπη. Αν μου επιτρέψετε να πω, πράγματι όταν υπάρχει μια τέτοιου τύπου μεγάλη οικονομική κρίση η οποία χτυπά άμεσα τους πολίτες, είναι προφανές ότι γίνεται πάρα πολύ ευκολότερο το κύμα λαϊκισμού που μπορεί να έρθει. Δηλαδή, και οι πρώτοι που φθήρονται είναι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις, δηλαδή οι κυβερνήσεις. Είναι αυτονόητο. Φαντάζομαι ότι όλες οι κυβερνήσεις υφίστανται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλη πίεση, μολονότι νομίζω οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι και ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ότι αυτό το οποίο έχει συμβεί ήταν πέρα και πάνω από τη δυνατότητα επιρροής που θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει αυτού του τύπου την εξέλιξη στις τιμές της ενεργειακής αγοράς, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τον πόλεμο, κανείς δεν μπορούσε να έχει εικόνα για το που θα πήγαιναν τα πράγματα μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παρά τα αυτά, καταλαβαίνουμε όλοι τη δυσκολία που έχουν οι πολίτες στο να ανταπεξέλθουν στα βασικά και καταλαβαίνουμε τη δυσαρέσκειά τους, ακόμη και αν μερικές φορές εμείς εξαντλούμε τις δυνατότητες, αλλά δεν μπορεί να καλυφθεί σε καμία περίπτωση η πρόσθετη επιβάρυνση που έχουν οι πολίτες. Ωραία. Για να κλείσουμε λοιπόν το θέμα της ακρίβειας, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, ότι αν η Ευρώπη καθυστερήσει, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα, δεν πρόκειται να γίνει πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαΐου. Μέχρι τότε θα περιμένετε τις αποφάσεις και στη συνέχεια θα γίνει ή όχι? Όχι, ήμουν πάρα πολύ σαφής. Εμείς θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσπαθώντας να καλύψουμε ένα μέρος των ενεργειακών αυξήσεων. Ναι. Αυτό θα συνεχιστεί με παρεμβάσεις μας. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση... Άρα η επόμενη σας πρωτοβουλία πότε είναι, θα είναι πριν το Πάσχα ή μετά? Ήδη η πρωτοβουλία μας έχει να κάνει με την ενίσχυση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η οποία θα δοθεί τώρα εντός του Απριλίου. Εντάξει, αυτή είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται και η αλήθεια είναι ότι αναπροσαρμόζεται. Αλλά... Σωστά. Επίσης θα έχουμε από 1η Μαΐου την αύξηση του κατώτατου μισθού. Εάν συνεχιστεί αυτή η επιβάρυνση, θα έχουμε την αναγκαία παρέμβαση, την αναγκαία ενίσχυση και εντός του Μαΐου. Σε ό,τι αφορά τα κομμάτια των αγορών, δηλαδή τις διάρθρωσεις των αγορών, προφανώς θα περιμένουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαΐου. Μάλιστα. Τώρα, άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Να το πω εγώ ή θα το πεις εσύ? Ωραία. Να το πω έτσι όπως το λένε στο νησί μου, κύριε Υπουργέ. Όταν έχει θάλασσα τρικυμία, το καράβι καλά είναι να μην πηγαίνει και πολύ μακριά, να διαλέγει έναν ενδιάμεσο στόχο. Με την τρικυμία της ακρίβειας, της πανδημίας και όλες αυτές τις τρικυμίες... Και του πολέμου. Του πολέμου που δεν ξέρουμε αν θα είναι μέχρι τότε. Δεν είναι λίγο ρίσκο να επιμένετε ότι οι εκλογές ντε και καλά θα γίνουν στο τέλος της άνοιξης του 23? Θα περίμενε κανείς ότι μετά την και με τον υπάρχοντα ηρεμία του καλοκαιριού θα ήταν ενδεχομένως μια καλή ευκαιρία να επιλέξει ο ελληνικός λαός ποια κυβέρνηση θέλει να τον κυβερνήσει, άσε που υπάρχει και η αβεβαιότητα του εκλογικού νόμου, διότι στη Γαλλία και στις άλλες χώρες τα έχουν λύσει αυτά, αλλά εδώ δεν τα έχουμε λύσει ακόμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα ήταν το σωστό φάρμακο, κύριε Χιώτη, το να προσφύγουμε εκλογές. Να σας πω, αυτή τη στιγμή τι χρειάζεται ο τόπος? Χρειάζεται μια σταθερή διακυβέρνηση, η οποία θα μπορεί να διαχειρίζεται στο μέτρο του δυνατού, με τα όποια ασφάλματα και παραλήψεις μπορεί να γίνονται, κανείς προφανώς δεν είναι αλάνθαστος, αλλά χρειάζεται μια σταθερή διακυβέρνηση. Μια διακυβέρνηση η οποία θα μπορεί να σταθεί στην Ευρώπη, να μπορεί δηλαδή να περάσει τις εθνικές γραμμές προς τα όργανα των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και σε άλλα διεθνή φόρα, και από την άλλη πλευρά στο εσωτερικό να μπορεί να οργανώσει μια πολιτική η οποία θα είναι άμεση στο κομμάτι της ακρίβειας ή της ενέργειας, την ενίσχυση των ευάλωτων, ταυτοχρόνως όμως να μπορεί να χτίζει το αύριο που είναι το φυσικό αέριο, η εξόρυξη, η κόμβη, το LNG, η αποθήκευση, η μεταφορά, αλλά και το μεθαύριο που είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η μετάβαση στην πράσινη οικονομία.
Αυτό χρειάζεται ο τόπος. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή οι εκλογές θα έλυναν οποιοδήποτε πρόβλημα. Αντιθέτως, το πιο πιθανό είναι ότι θα το δημιουργούσαν. Και να σας πω και κάτι τελευταίο, ότι κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε και με όρους περισσότερο θεσμικούς και λιγότερο πολιτικούς. Ναι, ίσως να ήταν προσφορότερο να γίνουν σήμερα εκλογές ή να είχαν γίνει. Δεν λέμε να γίνουν σήμερα, μην παρεξηγηθούμε. Εμείς μιλάμε για το φθινόπωρο. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε ίσως, ότι σήμερα ίσως δεν μπορούν να γίνουν με πολέμους. Πάντως ο εκλογικός νόμος σημερινός δεν εξασφαλίζει σταθερότητα. Ίσως κύριε Χιώτη, κύριε Παπαδόπουλε, να ήταν πολιτικά πιο ωφέλιμο. Υπάρχει όμως και κάτι που είναι πάνω και πέρα από αυτό. Και αυτό είναι οι θεσμοί. Κάποια στιγμή μα θα πρέπει να σκεφτούμαστε. Εθνικά πιο ωφέλιμο θα ήταν να διασφαλίζεται ότι αυτός που κερδίζει σε μια εκλογική αναμέτρηση και έχει μια ικανή διαφορά από το δεύτερο, τότε να μπορεί να κυβερνήσει. Είναι ο δύο. Εκλογικός σας νόμος δεν το εγγυάται αυτό. Είναι δύο διαφορετικά λοιπόν θέματα. Το ένα ζήτημα είναι εάν θα πρέπει να προσφύγουμε σε πρόγονες εκλογές. Η απάντηση σε αυτό είναι πρώτον ότι εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς και στο μέτρο που δεν υπάρχει αλλαγή μείγματος πολιτικής, εμείς εξακολουθούμε να έχουμε παρά τις κρίσεις μια σταθερή πολιτική, η οποία βασίζεται σε άξονες που είναι οι άξονες που έχουμε διακηρύξει και παραμένουμε εκεί σταθερά. Και υπάρχει και το ζήτημα του εκλογικού νόμου. Ο εκλογικός νόμος, ο τωρινός, αυτός ο οποίος ισχύει, είναι της απλής αναλογικής, αυτός που θα γίνουν οι πρώτες εκλογές. Η απλή αναλογική δυστυχώς δεν είναι το σύστημα εκείνο το οποίο διασφαλίζει την κυβερνητική σταθερότητα, το εντελώς αντίθετο συμβαίνει. Ο νόμος που θα εφαρμοστεί στις μεθ επόμενες εκλογές είναι ένας νόμος πολύ ισορροπημένος, ένας νόμος ο οποίος συνδυάζει την ενίσχυση του πρώτου κόμματος με το ποσοστό το οποίο λαμβάνει σε εθνική κλίμακα. Έχει ένα στοιχείο αναλογικότητας, αντιπροσωπευτικότητας, αλλά από την άλλη πλευρά δίνει και μια ενίσχυση προς την κατεύθυνση των σταθερών κυβερνήσεων. Βεβαίως θα μπορούσε να υπάρχει και ένα εκλογικό σύστημα το οποίο είναι ακόμα πιο πλειοψηφικό, το οποίο θα μπορούσε να διασφαλίσει. Όπως θα ήταν, είναι ο νόμος που ίσχυσε μέχρι τις εκλογές του 2019. Και αν στις πρώτες εκλογές βγάλετε πλειοψηφία εσείς και το κοινάλ, ας πούμε, θα πάτε και σε δεύτερες εκλογές. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια βασική παρανόηση, θα μου επιτρέψετε να πω. Μιλούμε συνέχεια για την αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία είναι ένας θεμητός σκοπός μόνο και μόνο για να εξασφαλιστεί η κυβερνητική σταθερότητα. Η κυβερνητική σταθερότητα εξασφαλίζεται επί της αρχής από κυβερνήσεις οι οποίες είναι σταθερές και οι μονοκομματικές κυβερνήσεις εξορισμού είναι σταθερές. Από εκεί και πέρα, το να καταφύγει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας η οποία θα στηρίζεται σε πύληνα πόδια, δηλαδή ένα ετερόκλητο μείγμα πολιτικών σχηματισμών που δεν του συνδέει τίποτε παρά μόνο η ευκαιριακή κατάληψη της εξουσίας, είναι ολέθριο. Το βιώσαμε την πενταετία. Συμφωνούμε απολύτως, αλλά αν δεν επιτευχθεί αυτή η αυτοδυναμία και στις δεύτερες εκλογές, τι γίνεται τότε, κύριε Υπουργέ? Υπάρχουν θεσμικές διέξοδοι. Το Σύνταγμα είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένο έτσι ώστε να φροντίζει να μην υπάρχουν αδιέξοδα. Εμείς θα φερθούμε. Αισθάνεστε πάντως ότι βάζετε τη χώρα σε μια περιπέτεια με αυτή την ιστορία? Γιατί αν είχατε έναν εκλογικό νόμο ο οποίος εξασφάλιζε με ένα λογικό ποσοστό αυτοδυναμία, θα είχαμε τελειώσει αυτή τη στιγμή και θα βλέπαμε μπροστά. Δηλαδή να έχεις 35%, να είναι ο δεύτερος 10 μονάδες πίσω και να μην μπορείς να σχηματίσεις κυβέρνηση, δεν είναι και το καλύτερο εκλογικό σύστημα. Για τα ελληνικά δεδομένα πάντα, για τη Γερμανία. Ξέρετε, τα εκλογικά συστήματα έχουν μια πολύ μεγάλη διακύμανση. Υπάρχουν τα αναλογικά συστήματα, υπάρχουν και τα πλειοψηφικά συστήματα. Νομίζω ότι πρέπει να βρίσκουμε πάντοτε μια χρυσή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για αντιπροσωπευτικότητα και από την άλλη πλευρά για σταθερότητα. Το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας είναι ένα ζήτημα και ιδιοσυγκρασίας. Θα συμφωνήσω μαζί σας κατά το ότι ιδίως σε περίοδους κρίσεων πρέπει να έχουμε σταθερές διακυβερνήσεις. Αυτή είναι η Εγώ δική έχω μας την πεποίθηση ότι με τον νόμο τον εκλογικό, ο οποίος θα εφαρμοστεί στις μεθεπόμενες εκλογές, οι Έλληνες πολίτες, το εκλογικό σώμα, θα εμπιστευτεί την κυβέρνηση για να συνεχίσει το έργο το οποίο ξεκίνησε. Άρα δεν έχω καθόλου αυτή την πολύ μεγάλη ανησυχία η οποία διαφαίνεται. Βεβαίως δεν έχουμε και την έπαρση να σκεπτόμαστε ότι σε περίπτωση που το εκλογικό σώμα δεν αποδώσει αυτοδύναμη εμπιστοσύνη στην τωρινή κυβέρνηση, θα οδηγηθούμε σε αδίέξοδο.
προφανώς και υπάρχουν διέξοδοι, υπάρχουν προγραμματικές συμφωνίες και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αποκλείει. Αυτό είναι το κακό φάρμακο που θέλαμε να αποφύγουμε, αυτό σας λέω. Αυτό, γι' αυτό το βάλαμε το τραγούδι. Τώρα καταλάβατε γιατί το βάλαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Πολύ μεγάλη μου χαρά και εγώ σας ευχαριστώ. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο. Γεια σας. Γεια σας, το επαναλάβουμε σύντομα. Με μεγάλη χαρά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Επικρατείας.